Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν μας άφησες να κάνουμε ένα βίντεο, να φυγηθούμε λίγο τη ζωή σου. Δεν θες βίντεο. Γιατί, παιδί μου, δεν θες να κάνουμε βίντεο. Γιατί μου αρέσει να κοιτάω μπροστά, δεν μου αρέσει να κοιτάω πίσω. Δεν θες. Δηλαδή, αν μπορούσες να μου κάνεις ένα βίντεο για αυτά που έρχονται, με μεγάλη χαρά θα σου λέγα. Ναι. Που έχεις περάσει, πώς να μην θες να κοιτάς πίσω. Το πίσω δεν μου αρέσει καθόλου. Λογικό να θες να κοιτάς μπροστά, έτσι. Γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. 16 χρονών αρχίζει και γράφει εφημερίδα. Ναι. Τρέλα. Πώς το έκανες αυτό? Όνειρο. Στα 16 σου. Μπορεί να μας βλέπει η πόλη Παγώνη, γεια σου πόλη, συμμαθήτριά μου στο δημοτικό σχολείο, διπλανές. Την πόλη, εσένα σε λέγανε Παρθένα και την πόλη τη λέγανε Πολυτίμη. Και πρόσεξε, δηλαδή, άντε γεια, είμαστε η παρέα, η πόλη και η Πόπη. Κολλητή φίλη με την οποία βρεθήκαμε πριν από μερικά χρόνια μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της την έφερε σε επαφή μαζί μου, δεν την έχω καταφέρει να τη δω, θα σε δω. Είμαστε λοιπόν με την πόλη, μπορεί και να μην το θυμάται, εκδρομή στον Ελληνικό Βορρά. Και πηγαίνουμε μέσα, έχω παιδάκι. Δεν ήξερα τι θα κάνω στη ζωή μου, δεν τον ηρευόμουν αυτό το πράγμα ποτέ. Και ακούω πώς δουλεύουν οι δημοσιογράφοι και μαγεύομαι. Δηλαδή, πρέπει ο τύπος που μας έκανε την ξενάγηση να ήταν εξαιρετικό στη δουλειά του και να την αγαπούσε. Και μου ενέπνευσε αυτό. Και αποφάσισα λοιπόν εκείνη την ημέρα, λέω: μια μέρα θα έρθω και θα καθίσω σε εκείνο το γραφείο πόλη εγώ. Καλά, καλά μου λέει. Σαν χθες το θυμάμαι. Πέρασαν πόσα χρόνια και το θυμάμαι σαν χθες. Και από 16 χρόνια αρχίζει και γράφει την εφημερίδα Μακεδονία. Δηλαδή εσύ. Βοράς, Ελληνικός Βοράς. Ελληνικός Βοράς. Ναι. Εσύ λοιπόν είσαι δημοσιογράφος από κούνιας που λέμε, έτσι. Ναι. Η οικογένειά σου, η μαμά και ο μπαμπάς. Καμία σχέση. Από ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης είσαι, οι γονείς σου με τι ασχολούνται? Ο μπαμπάς είναι ένα εργοστάσιο υπάλληλο, όχι ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή, όχι κάποια θέση, κάποια δική του επιχείρηση κλπ. Πολλοί ήμασταν μια οικογένεια έτσι, που με δυσκολία τα βγάζε πέρα. Και με δυσκολία ζούσε και τη ζωή της, αλλά με πολύ χαρά. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις ως χαμόγελο στην κάμερα, το έχω και πίσω συνήθως στην οικογένεια. Στη δουλειά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί το έχω μάθει από την οικογένειά μου, να μην κολλάμε στις δυσκολίες. Δεν μασάμε, παιδί μου. Τρώμε τις δυσκολίες τη μία μετά την άλλη, αλλά πηγαίνουμε παρακάτω. Και αυτό που μου μάθανε τότε, εκείνα από τα παιδικά μου χρόνια, είναι ότι αποφασίζεις να είσαι χαρούμενος. Ακόμη και όταν σου έρχονται δύσκολα πράγματα, αποφασίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να αναπνέουμε, άρα τι κάνεις, όσο δύσκολα και να είναι, πας μπροστά. Μαμά λοιπόν και μπαμπάς, στη δυσκολία την οικονομική, όπως η μέση οικογένεια της εποχής εκείνης, η μέση και κάτω. Και έχεις μία αδελφή, αυτή που βλέπουμε στην εκπομπή σου, ή έχεις και άλλα αδελφιά? Δεν ξέρουμε τίποτα για σένα, Πόπη Τσαμπανίδου. Δεν υπάρχει αυτό. Αχ, βλέπω τη Λία. Δηλαδή, σε ένα πλάσμα που σε παρακολουθούμε λοιπόν, τόσα χρόνια, δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Το Λιάκι μου μοιάζει. Το από εδώ μας είναι μπαμπάς. Το έχουμε και οι δύο. Δεν μοιάζεται, όχι. Το αυτό έχω της μαμάς. Η Λία έχει του μπαμπά. Αλλά τα μάτια είναι ίδια. Και τα μαλλιά, δες τι ωραία μαλλιά που έχει. Τα ζηλεύω τα μαλλιά της. Είχα και εγώ τόσα όταν ήμουν πιο μικρή. Άσε μας, Ρεφόβη, που ζηλεύεις τα μαλλιά της. Έλεος. Με αυτό το μαλλί, 10 κιλά μαλλί. Λοιπόν, Τάτι, άκου, επειδή... Και χοντρή τρίχα. Άκου, επειδή πήρα απόφαση να σου έρθω και να σου μιλήσω. Και λέω στην κομμότρια, γιατί μας εκτένιζε η Ντίνα κάποτε. Την είχα ρωτήσει παλιά όταν είσαι στο Sky. Λέω, φοράει τρέσεις εκτένιζε. Δικά της είναι, μου λέει όλα αυτά. Αυτό το μαλλί που βλέπεις, μου λέει 10 κιλά, δικό της είναι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άντρες, όχι γυναίκες, στο χώρο βέβαια, στη δικιά μας δουλειά, που έρχονται και μου βάζουν τα χέρια στη ρίζα και μου λένε δικά σου τα μαλλιά. Είναι φοβερό. Ψάχνουν κομμάκια. Ναι. Είναι δικά σου, ναι, τα, δικά μαλλιά. Τα μαλλιά. Μπράβο, Πόπη. Και ζηλεύεις και της αδερφής σου. Ναι, γιατί είναι σούπερ. Έφυγε η Λία. Είναι σούπερ. Έχεις λοιπόν τη Λία, την αδερφή σου τη Λία. Έχεις και άλλα αδέλφια? Listen to me. Είναι λοιπόν, μια και ήρθα, ας σου πω μια ιστορία που δεν την ξέρουμε πολύ. Τι? Μέρες που είναι ένα μικρό κοριτσάκι με τα σπίρτα. Λοιπόν, η ιστορία δικιά μου είναι πραγματικά δύσκολη. Όταν λέω ότι είναι δύσκολη, εννοώ ότι είναι δύσκολη. Θες να παίξουμε στα blogs? Για πες μου, τι. Α, τώρα μου είσαι ξάψει τη φαντασία. Ναι, είχα και άλλη μια αδελφή που πέθανε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Όταν ήμασταν μικρές, εγώ ήμουν 15 και η Λία ήταν. Εγώ ήμουν 14-15 και η Λία ήταν κοντά στα 12. Ήτανε μωρό, ήτανε. 12 χρονών, παιδί. Μιλάει. Σοκ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα το ελαφρύνω το κλίμα. Έχω πάθει σοκ, γιατί, γιατί γνωρίζοντας τι σου συνέβη μετά, λέω, δεν μπορεί και αυτό.
Άρα εσύ είχες βιώσει την απώλεια από τα 15. Ω, ναι. Okay. Και αυτός η οικογένεια πώς το ξεπεράς, από τι πέθανε η αδελφή σου? Πρόσεξε, με τη χαρά σαν απόφαση. Και μιλάω λοιπόν με κανένα φίλο δύο που έχω και μου λένε, ρε παιδάκι μου, δεν θα σταματήσεις εσύ να βγαίνεις όποτε βγαίνεις και να μιλάς για θανατικά, για καταστροφές, για. Και η απάντηση που τους δίνω είναι ότι δεν μιλούσα τόσα χρόνια, ποτέ στη ζωή μου. Αποφεύγω συνεντεύξεις, αποφεύγω να μιλάω για μένα. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να πω το λέω μέσα από τη δουλειά μου. Αλλά όταν μία φορά στα τόσα χρόνια αποφασίσω να βρεθώ κάπου, θέλω να μοιραστώ τη δικιά μου την εμπειρία με ανθρώπους που περνούν τα ίδια, για να λειτουργήσω σαν πάτημα για αυτούς. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για μένα. Τώρα, δύο γυναίκες που μας ακούνε, δύο άνθρωποι που μας ακούνε και που περνάνε αυτή την απώλεια, που πραγματικά κάνει ένα κράκ η γη και πέφτεις μέσα και νομίζω ότι τελειώσαν όλα. Δεν τελειώσαν όλα. Δεν τελειώσανε. Σταματάνε για λίγο, αλλά μετά θέλει να πάρεις την απόφαση και να πεις, τώρα θα σταθώ στα πόδια μου και τώρα θα πάω παρακάτω. Και πιστέψτε με που σας το λέω, μετά η χαρά γίνεται μεγαλύτερη. Μετά η απόλαυση γίνεται μεγαλύτερη, γίνεται πολύ ουσιαστική. Ό,τι κερδίζεις στη ζωή μετά, το μικρό χαμόγελο, τη μικρή, το μικρό βηματάκι που θα κάνεις μπροστά, τη δουλειά που θα φέρεις εις πέρας, τη δουλειά που θα βρεις μέσα στην ανεργία, την απολαμβάνεις και είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Γιατί ξέρεις τι σημαίνει τίποτα. Αυτά. Είπα, το έκανα το μάθημα. Πάμε σελίδα παρακάτω. Η αδελφή σου από τι πέθανε? Ήτανε, αρρώστησε, ήτανε κάποιο τροχαίο κάτι? Πώς? Όχι, πέθανε στα χέρια μου. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και πέθανε. Πάθε εγκεφαλικό ανέβρισμα. Μη βλέπεις μαμά. Μη σου τα θυμίζω. Ναι, αυτά. Και εσύ μπόρεσες να συνεχίσεις τη ζωή σου. Φυσικά. Αυτό που λέμε ότι... Και η Λία λοιπόν ήρθε μετά. Η Λία ήρθε, ήταν το στήριγμα των γονιών μου. Δηλαδή γεννήσανε μετά, και αυτό έχουμε και μεγάλη διαφορά με τη Λία. Α, γεννήσαν μετά άλλο ένα κοριτσάκι. Κάναν άλλο ένα κοριτσάκι, το οποίο εγώ... Α, τι έχει περάσει το Λιάκι στα χέρια. Θέλω μου να μου πεις αν αυτό... Τι έχει περάσει το Λιάκι στα χέρια μου, σου λέω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ το μεγάλωνα αυτό όταν ήταν μικρό. Και δεν μου λες, επειδή λένε ότι όταν μια οικογένεια βιώσει, μια μάνα ας πούμε, αν βιώσει την απώλεια, αν χάσει παιδί, τελείωσε, δεν το ξεπερνάει ποτέ. Εσύ μας λες ότι όχι. Τα πάντα ξεπερνιούνται. Αυτό λες. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και συνεχίζω να έχω την πεποίθηση ότι αν υπάρχει απώλεια παιδιού, τελειώνει η ζωή εκεί. Όμως δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όχι, δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Πρόσεξε, η ζωή δεν τελειώνει όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπάνε και που μπορείς να στηριχτείς σε αυτούς και να αντλήσεις και να δώσεις δύναμη. Τι είναι η ζωή, αυτή η σχέση δεν είναι? Τι είναι η ζωή, μωρέ, το έχουμε πάρει λίγο στραβά. Βλέπω ανθρώπους, επειδή χρωστάνε στην εφορία, να έχουν δυστυχήσει και να μην μπορούν να σηκωθούν από τα πόδια τους. Νέοι άνθρωποι, έτσι, μπα, φυσάνε, ξεφυσάνε, αχαχούχα, χαχαχούχα. Και τους λέω, είστε με τα καλά σας. Αν ήμουν εγώ 20 χρονών και αντιμετώπιζα την ανεργία, θα πιάνα την πέτρα και θα τις έβγαζα το ζουμί, αστειεύεσαι. Θα σε σταματήσει μια τέτοια δυσκολία? Δεν σε σταματάει η ίδια η έννοια του τέλους της ζωής. Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου για να τους δώσεις και για να σου δώσουν. Αυτό είναι. Ξέρεις κανέναν την ώρα που πεθαίνει να λέει, γιατί ρε γαμώ το, ούψ, μπιπ. Γιατί ρε, δεν δούλεψα λίγο παραπάνω σε όλη μου τη ζωή? Τι λέμε όταν φτάνουμε στο τέλος μας? Γιατί δεν είχα δύο ανθρώπους να αγκαλιάσω? Γιατί δεν έμεινα περισσότερο με τα παιδιά μου? Γιατί δεν πήγα δύο φορές παραπάνω στη Θεσσαλονίκη, μαμά? Κατάλαβες, αυτά, η αγάπη είναι που σε παίρνει από το χέρι και σε κατεβάζει, σε πηγαίνει πιο πέρα. Η αγάπη σου δίνει τη δύναμη να κάνεις τα πάντα. Αρκεί αγάπη. Να αναπνέουμε και να αγαπάμε, τίποτα άλλο.